Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και το καινούργιο τραγούδι της ενερχόμενης κοπέλας της Ευελίνας και θα μας πει κάποια πράγματα και τηλεφωνικά που θα τη βγάλουμε στον αέρα. Είναι πρώτη μετάβαση και η Ευελίνα. Είπαμε, δίνουμε βήμα και στα νέα παιδιά. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κούκλα και ακούστε και θα την καλέσουμε για να τη βγάλουμε στον αέρα και φέρω τα ερωτήματα να κάνει και η Αλεξάνδρα σε μια καλλιτέχνη για να δω τι έχει να τη ρωτήσει. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, είμαστε εδώ στο Flash 99,4. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 11. Μέχρι και τις 12 και κάτι θα είμαστε εδώ ζωντανά κάθε Παρασκευή βράδυ. Σήμερα είχαμε λίγο μια διαφορετική εκπομπή, γιατί φέραμε τη διαιτολόγο Αλεξάνδρα Χούνο στην παρέα μας για να μας δώσει σωστές συμβουλές για το κορμί μας. Και διαφοροποιήσαμε λίγο την εκπομπή. Παρ' όλα αυτά όμως είπαμε δεύτερη ώρα. Έχουμε νέο ανερχόμενο αστέρι του ελληνικού πενταγράμμου, Ευελίνα. Ό,τι και να γίνει, το νέο τραγούδι κάνει solo καριέρα, ξεκινάει. Και την έχω και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να την πούμε και μια καλησπέρα την Ευελίνα μας. Καλησπέρα. Τι γλυκό κορίτσι είσαι εσύ. Και σε ευχαριστούμε που μας άκουγες και, και μέσω του ίντερνετ, μέσα από το διαδίκτυο. Εννοείται. Και νομίζω μου είπες και όταν σε τηλεφώνησα, σας άκουγα και είμαι και εγώ της διατροφής. Ενώ εγώ βλέπω τη φωτογραφία σου και το βίντεο κλιπ εδώ. Δεν έχει ανάγκη. Και λέω τι γυναίκα είναι αυτή. Είμαι και της σούβλας και της διατροφής παρόλα αυτά. Μπράβο. Στο προηγούμενο θέμα. Κάνεις τον τέλειο συνδυασμό, κορίτσι μου. Ναι, δεν πρέπει και τα δύο. Έτσι πρέπει. Ισορροπία. Πάν με τον Άριστον. Εννοείται. Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Πινελόπη, Μπάμπη και την Αλεξάνδρα. Μας έμαθε κατευθείαν όλοι. Να ώρα μας ακούει το κορίτσι από την Αθήνα. Στην Αθήνα δεν βρίσκεσαι, Ευελίνα, αυτή τη στιγμή. Την Αθήνα. Από την λιγότερο όμορφη τη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα Αθήνα. Μπράβο. Εγώ είμαι και πολύ καλός φίλος του συνεργάτη σου, του Σταύρου, του φίλου μας, του Νίκου, του μάνατζέρ σου. Είναι εξαίρετο συνεργάτη. Είσαι πάρα πολύ τυχαίρη που έχεις ένα συνεργάτη σαν τον κύριο Σταύρου. Είναι σπάνιο. Εγώ τον γνώρισα τον κύριο Σταύρου με το family, με το φίλο μου τον Βουριώτη τον Νίκο και τους Going Ωραίες Through. Αυτές τις εποχές. Ναι, βεβαίως. Ναι, με τον Μιχάλη τον Παπαθανασίου και με όλα τα παιδιά του family. Ήταν μέσα ο Σταύρου και από τότε κρατήσαμε τη σχέση. Και με λέει: έχω ένα λαμπρό αστέρι στην ομάδα.
Ευελίνα, λέω ό,τι θέλω. Πεθαίνω, στείλε το τραγούδι και πάμε καλά. Πες μας για σένα τώρα, θέλουμε να μάθουμε για σένα. Λοιπόν, εγώ να σας πω αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που με έχετε στην παρέα σας σήμερα. Εμείς ευχαριστούμε. Σας θέλω πάρα πολλά φιλιά. Επίσης ότι είστε η πρώτη μου συνέντευξη, οπότε εντάξει. Λοιπόν, συγγνώμη. Δεν φαίνεται καθόλου να πρέπει να πετάξω την ατάκα, γιατί όσοι έχουν πρωτεφανιστεί σε εμάς έχουν κάνει πολύ καλή πορεία. Εγώ σας βαπτίζω γούρια, εντάξει. Ναι. Χαιρόμαστε που το λέω απλά και λαϊκά, εγώ και χαρτολογώντας, γιατί πάντα πετάω την ατάκα. Έχουμε ξεπαρθενιάσει πάρα πολλούς στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση και ειλικρινά καμαρώνουμε την πορεία. Αυτή η συνέντευξη θέλω να μείνει στο YouTube, να μην αρχίζω και λέω ποιους πήραμε πρώτη συνέντευξη, π.χ. Πάνω και Άμμο, Νίκο Βέρτη και τα λοιπά. Και ξέρεις που έχουν οδηγηθεί όλοι αυτοί. Εντάξει, να το συνεχίσω κι εγώ λοιπόν αυτό, εύχομαι και θα γίνει. Και πες μας, Ευελίνα, εσύ πες μας δύο πράγματα για σένα. Πώς ασχολήθηκες με το τραγούδι, πώς εμφανίστηκες στο τραγούδι. Διάβασα και λίγο το βιογραφικό. Εγώ γεννήθηκα μαζί με το τραγούδι, δηλαδή τραγουδάμε. Οικογενειακό. Η γιαγιά μου. Τραγουδίστρια. Είχε πολύ ωραία φωνή. Απλά εγώ πήρα τις οικογένειες, γιατί από την οικογένεια του μπαμπά μου ασχολούνται με την τέχνη, είναι μουσική, ο μπαμπάς μου είναι και συγγραφέας. Οπότε είχαμε λίγο την τέχνη μέσα μας, όλη η οικογένεια. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή, εντάξει, ήμουνα κυρίως ντροπαλό κορίτσι, δεν ήμουν από τα κορίτσια έτσι που βγαίνανε πάντα μπροστά, αλλά ήμουν αυτή που θα ήταν στην εκδήλωση, θα τραγουδούσε πάντα, γιατί αυτό με εξέφραζε. Δηλαδή, πάνω σε μια σκηνή νιώθω 100% Ευελίνα, ας πούμε. Φαντάζομαι και στο σπίτι, Ευελίνα, τραγουδούσες. Ναι, μόνο στο μπάνιο δεν τραγουδάω. Είναι αυτή η εξαίρεση. Σε όλους τους άλλους χώρους θα με ακούς να τραγουδάω. Η μαμά, πέρα από το υπήρχε κάποιος που στο σόι, που δηλαδή που το είπαμε, ρε παιδί μου, συγγραφέας, όλα αυτά. Εσύ τι από μικρή, δηλαδή τι λες, θέλω να γίνω τραγουδίστρια, αυτό λέγεις από μικρή κορίτσι. Ναι, από μικρή έλεγα θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Άλλο επάγγελμα. Επειδή έχω μια δυναμία στα ζωάκια, το άλλο μου επάγγελμα ήταν ικτινίατρος, αλλά ήμουν πολύ κακή στα μαθηματικά. Οπότε αποκλείστηκε πολύ γρήγορα. Αυτή η επιλογή. Οπότε σπούδασες και στην πορεία σε μουσικό σχολείο πήγες, έτσι. Ήμουνα σε μουσικό σχολείο, ναι. Βεβαίως, ήταν πάρα πολύ ωραία. Το συστήνω σε όσα παιδιά αγαπάνε τη μουσική. Σωστό. Να το έχουν σαν πρώτο βήμα το μουσικό σχολείο. Γιατί και η εκπαίδευση εκεί είναι, σε αφήνει να ασχοληθείς με τη μουσική. Σου αφήνουν τον χρόνο να το κάνεις αυτό. Και ταυτόχρονα έχεις και τον αξιοποιείς και τα υπόλοιπα μαθήματα. Δηλαδή δεν χάνεις από το ένα για να κερδίσεις σε κάποιο άλλο. Και έχεις και πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα μαθήματα που μπορείς να κάνεις και να εξελίξεις τις γνώσεις σου μετέπειτα. Σωστό. Και τι έχει γίνει εκεί με το διαγωνισμό της Heaven, εκεί στο φίλο μου τον Νίκο τον Χαλκούση που είναι ο μιλός Αντένα. Ναι, με είχαν καλέσει από τη Heaven όντως να πάω στο Rising Star, γι' αυτό λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε το 2016 αυτό, πάνε κάτι χρόνια. Ήτανε, εντάξει, μια δυνατή εμπειρία, θα την έλεγα. Πολύ πλευρή, εντάξει, ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Δεν είμαι πολύ φαν στο να πηγαίνω σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς. Δηλαδή, δεν το ήθελα, απλά το τόλμησα τότε. Είναι, είναι όμως μια καλή πρόφηση για σας, ρε παιδιά. Δηλαδή, τώρα στο X Factor, στο Voice, σε τέτοια θα πας. Ναι, 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 βοηθάνε. Δεν λέω ούτε ναι ούτε όχι, είναι παρόρμηση της στιγμής. Θα το αφήσω στην παρόρμηση της στιγμής. Σωστό. Δεν λέω ούτε ότι θα πάω, ούτε ότι δεν θα πάω. Είναι ανοιχτό. Εγώ απλά το λέω και το συμβουλεύω σε νέα παιδιά ότι είναι ένα πολύ ωραίο βήμα όσο να κάνεις, δηλαδή, το προμόσιο του εαυτού σου. Έτσι το θέτω εγώ. Είναι καλό, ναι. Δηλαδή, για να κάνεις μια διαφήμιση, ρε παιδί μου. Πώς κάνεις μια διαφήμιση καλή ώρα σε εμάς εδώ που μιλάμε. Είναι καλό να δει το Πανελλήνιο, ποια είναι η Ευελίνα, ποιες είναι οι δυνατότητες της και να τη γνωρίσει μέσα από την οθόνη της τηλεόρασης που έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Εννοείται και είναι καλό που βοηθάνε νέα ταλέντα να φανούν. Κατά πάσα πιθανότητα θα το επιχειρούσα ξανά. Απλά εντάξει, δεν το οριστικοποιώ, το αφήνω λίγο ανοιχτό.
Σωστό. Η Αλεξάνδρα κάτι θέλει να ρωτήσει, δεν ξέρω, να συμπληρώσει. Ήθελα να πω ότι πραγματικά δίνονται πολύ εύκολα ευκαιρίες όταν παίρνουμε αυτή την απόφαση, γιατί έχω παραδείγματα κι εγώ στη ζωή μου ανθρώπων mm-hmm. που το τόλμησαν και ήρθαν πολλές ευκαιρίες επαγγελματικά, έτσι, για να αναδειχθούν αυτοί οι άνθρωποι καλλιτεχνικά. Και εντυπωσιάστηκα με το πόσο γρήγορα τους απορρόφησαν κιόλας στην αγορά αυτή, ας πούμε. Ναι, είναι σημαντικό, ειδικά αν καταλάβουν και σε ποιο είδος ανήκεις, γιατί εντάξει, εγώ ανήκω σε μια κατηγορία της pop μουσικής. Mm-hmm. Οπότε το σημαντικό είναι να έρθει αυτός που θα σε βρει και θα πιστέψει σε σένα, κατευθείαν να σε πάει εκεί που πρέπει. Δηλαδή εννοείται πως θα υπάρξουν πολλές προτάσεις, εννοείται πως θα θέλουν να σε απορροφήσουν αν βλέπουν κάτι καλό σε σένα. Το θέμα είναι να ταιριάζει και αυτό που θα, δηλαδή να βρουν κάτι που να είναι ακριβώς εσύ. Ναι, να μην, δηλαδή να αποκτήσεις τη δική σου ταυτότητα, και εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω, να βγάλω μπροστά τη δική μου ταυτότητα που είναι πιο πολύ pop. Pop μουσική, δηλαδή εμένα μου αρέσει πολύ. Αυτό σου αρέσει και αυτό σου πηγαίνει προφανώς. Ναι, γιατί καμιά φορά δεν συμπίπτουν το μ' αρέσει και τι με πηγαίνει, καμιά φορά αυτά σίγουρα, είναι διαφορετικά. Σίγουρα, εσύ τυχερείς. Ναι, απλά είμαι ένα παιδί που του αρέσει να χορεύει, να κάνει performance, μ' αρέσει ενέργεια πάνω στη σκηνή. Είχαμε πρότυπο από μικρή. Είχα πρότυπα, ναι. Ποια. Ποια. Θέλω πολύ να μάθω. Μπιόνσε, Σακύρα, ό,τι ακόμα ακούμε όλες αυτές. Και από Ελληνίδες, Παπαρίζου, λατρεύω. Θεάρα. Ακόμα. Η Φουρέιρα. Και Φουρέιρα. Ήταν η αμέσως επόμενη που θα έλεγα. Καλά, δεν έχουμε και πολλές, η αλήθεια είναι έτσι. Που είναι το Woman, είναι καταπληκτική ακόμα, κρατιέται και είναι κάθε φορά και καλύτερη. Δηλαδή δεν τη χορταίνεις. Εγώ όμως βλέπω. Μία από τις δύο. Μπράβο. Εγώ όμως βλέπω ότι είσαι πολύ τάλαντο, κορίτσι, γιατί βλέπω και στίχους γράφεις. Και στο τραγούδι που ακούμε τώρα, η Ευελίνα, ό,τι και να γίνει, η στίχη είναι της Ευελίνας, γράφει εδώ, και μουσική του Θόδωρη Πίτσα. Ναι, με το Θοδωρή. Ουσιαστικά είχα μια έμπνευση να γράψω κάτι που να βγαίνει λίγο από 80s, 90s σαν μουσική. Και με το Θοδωρή το συζητήσαμε, μου έδωσε την παραγωγή. Εγώ ήδη έφτιαχνα στίχο, δηλαδή μου αρέσει να εμπνέομαι από πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου, όχι απαραίτητα δικές μου σχέσεις. Ο στιχουργός εμπνέεται γενικά και εσύ από... Πώς έχεις, συγγνώμη, εσύ πώς εμπνεύστηκες για το ότι και να γίνει, είναι δηλαδή προσωπικά βιώματα που έζησες? Θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο τραγούδι είναι βίωμα τρίτου προσώπου, δεν αφορά εμένα, αλλά με άγγιξε η δύναμη που είχε μια τέτοια σχέση. Όταν δηλαδή αγαπάς χωρίς να παίρνεις αυτό που θέλεις. Σωστό. Και είναι, λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς μπορεί να συμβαίνει. Οπότε θέλησα να γράψω κάτι πάνω σε αυτό. Πολύ καλά έκανες και νομίζω ότι σου ταιριάζει. Έχεις και άλλα τραγούδια στο σιρτάρι? Η στίχη θα είναι όλα για σένα ή έχεις σκόπο να δώσεις και κάπου αλλού? Αν μου προκύψει η συνεργασία, ναι, βεβαίως, θα χαρώ να μπορέσω να προσφέρω κάτι σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν ερμηνευτή που θα του ταιριάζει, κάτι που ενδεχομένως δεν μπορώ να γράψω εγώ. Ναι, γιατί όχι. Όλα γίνονται, πες. Όλα γίνονται, εννοείται. Είμαστε σε ένα μεγάλο κύκλωμα. Έτσι κι αλλιώς. Τώρα πού βρίσκουμε την Ευελίνα? Κάνεις κάποιες εμφανίσεις κάπου στην Αθήνα? Αυτή τη στιγμή έχω την μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί με τον Πασχάλη, τον Αρβανιτίδη, κάθε Σάββατο στο Ριβιέρα Κοστ κάτω στη Βούλα. Σχολείο, ο Πασχάλης. Ναι, ακριβώς. Μεγάλο. Όνομα και τραγούδι. Γνωρίζω πολύ καλά τον κύριο Πασχάλη. Έχουμε κάνει και πολύ ωραίες συνεντεύξεις στο παρελθόν και να δώσει και χαιρετισμούς, γιατί είναι ένας αξιόλογος καλλιτέχνης. Ολύμπιας, μεγαλώσαμε εμείς οι πιο παγιοί. Εσείς οι νέοι, τώρα δεν ξέρω αν τα ακούτε. Μαθαίνουμε αυτά. Μ' αρέσει που μεταλαμπαδεύει όλο αυτό που υπήρχε 20 και 30 χρόνια πριν. Είναι σαν να μην πέθανε ποτέ. Δηλαδή, αυτό που κάνει στο κοινό, εμένα με συγκινεί κάθε φορά που το βλέπω, κάθε φορά που είμαι πάνω στη σκηνή. Λέω, είναι ένας άνθρωπος καταρχάς ακίνητος. Ναι. Σου μεταφέρει την ενέργεια, σε πάει πίσω στην εποχή και σε ξαναφέρνει πάλι στο τώρα. Συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και εκτός από τον Πασχάλη είμαι και σε, έχουμε μία μπάντα. Αυτό είχα δει στο βιογραφικό, ναι. Ναι, η Pop Hub.
Και κάνουμε λαϊβάκια στην Αθήνα, στο κέντρο κινούμαστε. Και Βόρεια Ελλάδα λίγο να σας φέρουμε προς τα εδώ πάνω, ρε παιδιά. Πολύ θα το ήθελα. Πολύ. Θα το συνεννοηθώ αυτό με τον κύριο Νίκο να κάνουμε είναι εδώ. Είναι ένα βασικό κίνητρο να ξανανεύω στην Όμως τη Θεσσαλονίκη. Θα το ήθελα πάρα. Έχεις τραγουδήσει η Θεσσαλονίκη ποτέ στο κοινό της Θεσσαλονίκης? Γιατί ξέρεις, είναι πολύ διαφορετικό από την Αθήνα και γενικότερα. Θέλω να το δοκιμάσω. Να ξέρεις, αν η Θεσσαλονίκη σε δώσει το OK, μετά ο καλλιτέχνης φεύγει, ανοίγει τα φτερά του και κάνει μεγάλη καριέρα. Αυτό είναι νόμος. Τώρα λέει wow. Και performing για Θεσσαλονίκη είναι το κορίτσι. Ναι. Θα συνονοηθούμε με το manager σου. Το ακούω αυτό. OK, το κρατάω. Την κρατάω την πληροφορία. Ναι. Θα μαζευτούμε εδώ παρεάκι. Καλό, θα βρούμε ένα ωραίο χώρο, ένα ωραίο μαγαζί και να κάνουμε ένα ωραίο event. Γι' αυτό υπάρχει BS, άλλωστε μην ανησυχείς. Η BS είναι η εταιρεία που έχουμε εμείς, παιδί μου, εδώ βορειοελλαδίτικα. Μανατζάρουμε τους καλλιτέχνες στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε, γιατί οι νέοι καλλιτέχνες θέλουν περισσότερη στήριξη. Κάθε βήμα είναι πολύ αρκετό για μας. Δηλαδή ό,τι κάνουμε και το παραμικρό που μπράβο. Και μια συνέντευξη και ένα άρθρο και να σου πω και κάτι και ένα αφιέρωμα, οτιδήποτε μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό για ένα νέο καλλιτέχνη, γιατί νιώθω ότι και έξω υπάρχουν άνθρωποι που τον στηρίζουν και συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπά. Συμφωνώ. Γιατί νιώθει την επιβεβαίωση, σου λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν σε μένα. Αυτή και... είναι ναι, μια αλήθεια που λες και ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω και κάτι και για το Flash τώρα που φιλοξενούμε νέα παιδιά όπως καλή ώρα και εσένα, γιατί έχουμε και πολύ καλές γνωριμίες και σχέσεις με ιδιοκτήτες στο μεγάλο ραδιοφώνο εδώ της Θεσσαλονίκης, αλλά ειλικρινά αυτό το πράγμα που κάνουμε εδώ στο Flash, που οι ιδιοκτήτες μας έχουν δώσει το ελεύθερο να φιλοξενούμε και να κάνουμε με την καλή έννοια ό,τι θέλουμε εδώ πέρα, γιατί υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας, εγώ δεν μπορώ να πάω σε ένα ραδιόφωνο να με έχει ένα καλούπι με την playlist, να μην μπορώ να πω πέντε πράγματα που θέλω ή να παίξω ένα τραγούδι που θέλω. Εδώ κάνω ό,τι γουστάρω, το λέω απλά και λαϊκά. Είμαστε υπεύθυνοι, δεν υπάρχει playlist. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, βάζουμε ό,τι τραγούδι θέλουμε, όσες φορές θέλουμε και φιλοξενούμε αυτούς που πρέπει και θέλουμε εμείς. Αυτό είναι σημαντικό στις μέρες μας, γιατί τα ραδιόφωνα είναι, ξέρεις, τα γνωρίζει η Ευελίνα τώρα εκεί. Τα γνωρίζουμε και το έχω πει και εγώ πάρα πολλές φορές ότι καλό είναι αυτό, να μην υπάρχει στο ραδιόφωνο, σε κανένα ραδιόφωνο, αυτό το καλούπι. Δηλαδή να ξεφεύγει και λίγο από την πεπατημένη. Είναι όμορφο και είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνεις, θα το ξαναπώ. Δηλαδή είναι συγκινητικό και ανθρώπινο. Εγώ επειδή κάνω και υπόπη τώρα και η Πινελόπη, επειδή εντάξει, ραδιόφωνο ξεκίνησα το 92 εγώ, ήσταν αγέννητες, περισσότερες, μικρές, δεν ξέρω. 1992 ξεκίνησα ραδιόφωνο και 98 τηλεόραση. Η μαγεία που έχει, παιδιά, το ραδιόφωνο δεν την αλλάζουμε καμία. Το κάθε ένα έχει τη χάρη του και τηλεόραση την αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά μα γι' αυτό είναι σημαντικό το για τους καλλιτέχνες ναι. Να παίζουν τα τραγούδια στα ραδιόφωνα και όχι σε ένα, αλλά σε πολλά. Σε πολλά. Καταρχάς, η μαγεία που κρύβει το ραδιόφωνο είναι ότι θα σε κερδίσει χωρίς την εικόνα. Και αν το καταφέρει αυτό, είναι διπλό μπράβο. Γιατί η εικόνα είναι εύκολο να σε κερδίσει σκέψου, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και σκέψου, όταν δεν υπήρχαν τα social media παλιά, εμείς τι ωραία είμαστε και δεν υπήρχαν οι κάμερες και υπήρχε αυτό το μαγικό. Ποιος μιλάει πίσω από το μικρόφωνο. Το ζηλεύω αυτό. Θα ήθελα να ζω εκείνη την εποχή. Τέλεια. Να μας πεις τώρα, Ευελίνα, λίγο τα επόμενα βήματα ποια είναι με την ομάδα σας, τι χρονοδιάγραμμα, τι σχεδιάγραμμα έχετε κάνει και τι θέλετε, πώς πρέπει να εξελιχθεί η πορεία σου. Λοιπόν, θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση τώρα θα ξεκινήσω να γράφω ένα νέο κομμάτι, θα είναι πάλι με αγγλικό στίχο και λέω πάλι γιατί και πέρυσι είχα κινηθεί με αγγλικό στίχο, είχα γράψει το I Need You, υπάρχει και αυτό στο YouTube, αν θέλετε να το ακούσετε, είναι pop house κομμάτι. Mm-hmm. Και πάμε τώρα σε ένα επίσης αγγλόφωνο κομμάτι, το οποίο θέλουμε πιο πολύ να το κυκλοφορήσουμε προς τα έξω, στην αγορά, στο εξωτερικό. Γιατί μου αρέσει να δοκιμάζω και νέα πράγματα, δηλαδή όσον αφορά τον αγγλικό στίχο, επειδή μου αρέσει και πολύ ο αγγλικός στίχος, θέλουμε να το ξαναδοκιμάσουμε αυτό, να εμπλουτίζουμε δηλαδή το ρεπερτόριό μου και σε ξένο και σε ελληνικό. Οπότε πάλι θέλω να γράψω κάτι σε αγγλικό στίχο σε αυτή τη φάση, οπότε το ένα βήμα είναι αυτό.
Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα επόμενά μου έτσι, τις live μου εμφανίσεις, έχω πολλές προτάσεις αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι πολλά πράγματα ανοιχτά. Θα δούμε πώς θα εξελίξει τη νέα σεζόν. Προς το παρόν είμαστε με τους Pop Hub και πραγματοποιούμε αρκετά live στο κέντρο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα προκύψει και σαν solo καριέρα. Σιγά σιγά έτσι όπως μας τα λες, θεωρούμε ότι θα σου έρθουν όλα όπως τα θέλεις και σου ευχόμαστε και όλα σε αυτή τη χρονιά να σου φέρει έτσι μεγάλες επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και εγώ το πιστεύω ότι έρχονται αρκετά όμορφα πράγματα και πολύ πιο δυνατά, εύχομαι να είναι. Τέλεια. Έχεις καλή ομάδα, έχεις καλούς συνεργάτες, τα καλύτερα σας ευχόμαστε. Σας περιμένουμε και να στήσουμε ένα live εδώ στη Θεσσαλονίκη, καλοκαιριάζει σιγά σιγά και νομίζω ότι είσαι πιο ιδανική. Έχω και άλλη μία πρόταση, το βλέπεις, έρχονται. Η ευχή μου πραγματοποιήθηκε. Μπράβο. Η μία. Τέλεια, τέλεια. Βελίνα, τα καλύτερα κορίτσι μου, είσαι πολύ γλυκό παιδί. Ειλικρινά, σε συμπάθησα. Πολύ ωραία ενέργεια. Αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Αλήθεια. Θα τα ξαναπούμε. Δεν σημαίνει ότι βέβαια θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Εδώ είμαστε κάθε Παρασκευή βράδυ, εδώ, Flash 99,4. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από το TikTok. Έχουμε πολλές εκπλήξεις και πράγματα. Είναι πάνω το TikTok, θα σας βλέπω και εκεί. Α, ναι, τώρα εμείς μπαίνουμε εδώ. Η TikToker είναι πολύ καλή, η Πινελόπη, να ξέρεις, κάνει θράψη. Θα σε ακολουθήσω, Ευελίνα. Και εμείς θέλουμε να σε ακολουθήσουμε. Και εγώ επίσης. Καλό βράδυ, να είσαι καλά, Ευελίνα. Να είσαι καλά, υγεία και καλή χρονιά, παιδιά, να είμαστε όλοι καλά. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά, κορίτσι μου, πάντα επιτυχίες. Να είσαι καλά. Εσύ παραμένεις στην παρέα μας, γιατί πρέπει να ακούσεις και το υπόλοιπο. Τελειώνουμε σε 25 λεπτά. Έχουμε και Νίκο Βέρτη, πρώτη μετάβαση, να ξέρεις. Αγαπώ. Και εμείς, φιλιά.